Προς τα πού μετακινούνται οι προσφυγικοί πληθυσμοί, ποιες είναι οι περιοριστικές πολιτικές που επιβάλλονται σε κάθε χώρα και πώς αντιμετωπίζονται οι κρίσεις, απαντήσεις σε ερωτήματα σαν και αυτά θα κληθούν να δώσουν οι συμμετέχοντες στο 17ο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για τη Μελέτη της Αναγκαστικής Μετανάστευσης που θα πραγματοποιηθεί για ένα τετραήμερο στη Θεσσαλονίκη. Κεντρικό σύνθημα: οι πρόσφυγες δεν είναι πρόβλημα, αλλά πόροι ανάπτυξης. Οποιαδήποτε εισδοχή προσλαμβάνεται από τη χώρα υποδοχής ως πρόβλημα. Αν καταφέρουμε να πείσουμε τον κόσμο που θα μιλήσει στο συνέδριο, και αυτό θα είναι το ιδανικό αποτέλεσμα, ότι οι πρόσφυγες είναι πόροι ανάπτυξης, θα έχουμε πετύχει και ένα πολιτικό στόχο. Το συνέδριο διοργανώνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, η οποία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της μαζικής αναγκαστικής μετακίνησης πληθυσμών που προκάλεσε ο πόλεμος στη Συρία. Αυτή την περίοδο υπολογίζεται ότι στη Θεσσαλονίκη ζουν περίπου 3.000 πρόσφυγες σε δομές φιλοξενίας αλλά και διαμερίσματα, με τα περισσότερα παιδιά μικρής ηλικίας να έχουν ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για μένα το στοίχημα είναι τα κορίτσια και τα παιδιά 16 συν. Έχουμε πάρει, ας πούμε, υποτροφίες από το Κολέγιο Ανατόλια και δεν ξέρουμε τι να τις κάνουμε. Μάλλον αυτές οι υποτροφίες θα δοθούν σε μεγαλύτερα παιδιά. Να σημειώσω ότι έχουν περάσει πολλοί πρόσφυγες που ήταν επιστήμονες, που έχουν καταφέρει και έχουν μπει σε ένα πρόγραμμα. Κάποιος έχει ξεκινήσει, κάποια κυρία έχει ξεκινήσει το διδακτορικό της κλπ. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 300 ομιλητές από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων καθηγητές από τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Μίσιγκαν, καθώς και εκπρόσωποι της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Παρόντες θα είναι και πρόσφυγες, οι οποίοι θα μοιραστούν με τους συμμετέχοντες τις προσωπικές τους ιστορίες. Σημαντικό κομμάτι του συνεδρίου είναι αφιερωμένο και στην προσφυγική ζωή, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσω της τέχνης. Το δικό μας πολιτιστικό πρόγραμμα αποτελείται από 5 μέρη. Έχει εκθέσεις, εικαστικές εκθέσεις, έχει εργαστήριο με δημιουργία σκολάς ζάιν, έχει αυτό που ονομάζουμε multimedia panel και έχει και προβολές. Μεταξύ των προβολών θα είναι και το ντοκιμαντέρ του καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Γιώργου Κατσάγγελου, ο οποίος κατέγραψε τη ζωή των προσφύγων στην Ιδωμένη, αλλά και την επόμενη ημέρα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είπαν ότι εμείς όταν ήμασταν συνειδωμένοι μέναμε πάνω στα χωράφια κάποιων ανθρώπων οι οποίοι ζημιώθηκαν. Και πραγματικά να το πεις ένα χρόνο μετά αυτό σημαίνει ότι έχει συνειδητοποιήσει μια κατάσταση. Και φυσικά και η προοπτική, δηλαδή τι ζούσαν εκείνη τη στιγμή. Κάποιοι δύο μέρες μετά τη συνέντευξη φύγαν στη Σουηδία, που σημαίνει ότι είναι ένα πράγμα το οποίο έτσι είναι σε μια κατάσταση που η οποία αλλάζει συνέχεια. Το συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για τη Μελέτη της Αναγκαστικής Μετανάστευσης θα διεξαχθεί 24 έως 27 Ιουλίου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.